Η μεικτή παίδων της ΕΠΣΗ παρατάσσεται στο γήπεδο της Βάρης, θα αντιμετωπίσει την ομάδα της Μεσσηνίας, αγώνας για την πρόκριση στους 8. Μετά τους νέους και οι παίδες της ΕΠΣΗ θέλουν να κάνουν μια μεγάλη επιτυχία. 11 λεπτό της αναμέτρησης ο Κοντάκης θα βγάλει στην αντεπίθεση τον Κακουλάκη. Εκείνος θα περάσει τον τερματοφύλακα, θα πλασάρει ο Κακουλάκης πάνω στη γραμμή, αμυντικό σε κόρνερ. 55 λεπτό. Γεωργακάκης θα βγει από την άμυνά του και θα βγάλει μπροστά την μπάλα στον Παναγιώτη Κοντάκη. Εκείνος θα μπει στην περιοχή ταχύτατα, πλασάρει και η μπάλα είναι στα δίχτυα. 1-0 για τα παιδιά του Ηρακλείου. Ο Παναγιώτης Κοντάκης είναι ο σκόρερ. Πολύ όμορφη αυτή η αντεπίθεση. Και το γκολ για το Ηράκλειο, 1-0 απέναντι στην Μεσσηνία. Χρυσό γκολ. Τέλος στην αναμέτρηση. Η μεικτή παίδων της ΕΠΣΗ είναι στις 8 καλύτερες ομάδες της Ελλάδας. Οι ποδοσφαιριστές του Αντώνη Φραγκάκη πανηγυρίζουν αυτή την μεγάλη πρόκριση, τεράστια επιτυχία και η αποθέωση για τον Μάρκο Κλουβιδάκη. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι και οι δύο ομάδες, και των νέων και των παιδών, περάσανε στον επόμενο γύρο. Συγχαρητήρια στους προπονητές, συγχαρητήρια στα παιδιά, στους γονείς και σε όλους αυτούς τους συντελεστές. Εν τω μεταξύ, σήμερα το πρωί έγινε στα γραφεία της ΕΠΟ η κλήρωση για την φάση των 8 με την μεικτή παιδών να αντιμετωπίζει τον Πειραιά, ενώ η μεικτή νέων του Ηρακλείου θα παίξει με τα Δωδεκάνησα. Το παιχνίδι των νέων θα γίνει την Τετάρτη 3 Απριλίου στην Βάρη και ακολουθεί την Τετάρτη 10 Απριλίου ο αγώνας των παιδών με τον Πειραιά, ο οποίος θα οριστεί σε γήπεδο των Χανίων. Μάλιστα, την ΕΠΣΗ εκπροσώπησαν στην διαδικασία ο πρόεδρος Νίκος Τζόρτζογλου και ο πρώτος αντιπρόεδρος Γιώργος Πλούταρχος Κουτεντάκης. Αναφορικά με την κλήρωση για τις μεικτές ομάδες, είναι αναλυτικά. Σε επίπεδο νέων θα παίξουν Άρτα Αχαΐα, Εύρο Σέρες, Δωδεκάνησα Ηράκλειο και Μεσσηνία Χανιά. Ενώ για τους παίδες, Βιωτία Ξάνθη, Λάρισα Μακεδονία, Αχαΐα Αθήνα και Πειραιάς Ηράκλειο.